Στο στούντιο του 984 η υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό δικαίωμα στην πόλη και τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, η κυρία Στέλλα Αρχοντάκη. Καλό μεσημέρι, πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαίρομαι που σας βλέπω. Νομίζω καλά. Χαίρομαι γι' αυτό. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω. Στην τελική ευθεία μπήκαμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Θα το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, κυρία Αρχοντάκη, έτσι όπως σας βλέπω και με βλέπετε, διότι αυτή τη φορά δεν απευθύνεστε μόνο σε εμάς που σας γνωρίζουμε από την δική σας την δράση, την εμπειρία, την δραστηριότητα και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά απευθύνεστε και σε νέο ηλικιακά κόσμο, τα παιδιά των 17 και των 18 ετών. Τα παιδιά που εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, αυτό που έχουν κάνει είναι να είναι δυσαρεστημένα με το ότι γίνεται, όχι από εσάς προσωπικά, γενικότερα από την πολιτική μεήτα και τους πολιτικούς στη συνέχεια, και γυρίζουν πολύ συχνά την πλάτη στις εξελίξεις, στην ανάπτυξη του τόπου, στο δικό τους το γίγνεσθε. Σε αυτούς τους νέους ανθρώπους τι έχετε να πείτε? Κυρία Δουλιαράκη, επειδή είμαι και αντιδήμαρχος παιδείας τώρα, τα θέματα παιδείας τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω τι βιώνουν τα παιδιά μας στα σχολεία και τι έχουν βιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που θέλω να τους πω πραγματικά είναι να είναι ενεργοί πολίτες, να μην κάθονται στο καναπέ, να μην παίζουν μόνο με το τάμπλετ και το κινητό, να βγουν έξω, να πούν την άποψή τους ειρηνικά, ας είναι και με την παρόρμηση που έχουν ως νέοι. Έτσι θα επικοινωνήσουν τα προβλήματά τους, θα τους ακούσουν αυτοί που κυβερνούν και πιστεύω ότι θα έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα από το να απέχουν. Η αποχή δεν ευνοεί, δεν βοηθά κανένα. Υπάρχει βέβαια και εκείνη η άλλη κατηγορία των νέων, των εφήβων, που από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή τα 15-16, χρειάζεται να στηρίξουν την οικογένεια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, εξαιτίας της πανδημίας, και αυτά τα παιδιά νομίζω τα συναντάτε στην καθημερινότητά σας και έξω όπου βγαίνετε και έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, ότι δουλεύουν σκληρά, εκμεταλλεύονται τον ελεύθερο χρόνο για να πάνε τον επιούσιο στο σπίτι τους. Έχετε δίκιο, πραγματικά περάσαμε και δεν ξεπεράσαμε μία κρίση οικονομική και λόγω της πανδημίας αυτό παρατάθηκε. Εγώ θέλω να θυμίσω στα νέα παιδιά ότι όχι οι γονείς τους αλλά η προηγούμενη γενιά, οι παππούδες τους, πάρα πολλοί από αυτούς που σπούδασαν δούλευαν την εποχή εκείνη. Να μου πείτε γυρίσαμε πίσω? Γυρίσαμε πίσω. Πολλοί δουλεύανε και σπουδάζανε και όμως κάνανε και καλές οικογένειες και καλές σπουδές. Είναι μια δύσκολη εποχή για τα νέα παιδιά, γιατί ακόμα και αυτά που σπουδάζουν ή που μαθαίνουν οτιδήποτε, είναι δύσκολο να βρουν δουλειά. Χρειάζονται πλέον πάρα πολλά προσόντα. Βλέπετε τα νέα παιδιά και με πτυχία και μεταπτυχιακά και διδακτορικά, και πραγματικά δεν έχουν ανοίξει οι δουλειές. Όμως όταν υπάρχει διάθεση για δουλειά, για μόρφωση, που τη μόρφωση δεν εννοώ αναγκαστικά το πανεπιστήμιο, αλλά οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να μάθει κάποιος να κάνει, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πετύχει αυτό που θέλει, και βέβαια να ασχολείται με αυτό που θέλει, όχι αυτό που του επιβάλλουν, γιατί πολλές φορές και εμείς οι γονείς κάνουμε πολλά λάθη με τα παιδιά μας, να τα σπρώχνουμε ή να τα προωθούμε σε κάποιες δουλειές που ίσως είναι αυτό που θέλαμε να έχουμε κάνει εμείς και δεν το κάναμε. Νομίζω ότι τα νέα παιδιά έχουν όμως πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν χάνονται οι ευκαιρίες, το λέω πολλές φορές και στα παιδιά που αποτυγχάνουν στις Πανελλήνιες, δεν χάνονται οι ευκαιρίες. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που δεν είχαμε εμείς τόσες παλιότερα. Και νομίζω ότι αν θέλεις κάτι πολύ, το πετυχαίνεις. Ποια είναι η ευκαιρία του Ηρακλείου μέσα από το δικαίωμα στην πόλη, κυρία Αρχοντάκη? Το δικαίωμα μέσα από την πόλη, καταρχήν να θυμηθούμε ότι ο υποψήφιος δήμαρχος είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ένας άνθρωπος με ευρύτατη παιδεία, ανεξάρτητα από το ότι είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Η πόλη μας είναι μια πόλη που μπορεί να κρατήσει τους νέους, γιατί θεωρώ ότι δίνει ευκαιρίες. Εκτός από τα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουμε, έχουμε μια πόλη με επιχειρηματικότητα, στον τουρισμό, στη βιομηχανία, στον επισιτισμό. Άρα οι νέοι άνθρωποι
που έχουν μία κατάρτιση, νομίζω ότι σε ένα από αυτά τα παιδεία μπορούν να αναζητήσουν δουλειά. Είμαστε μία πόλη που συνδέεται με πάρα πολύ κόσμο, λόγω του λιμανιού μας, λόγω του αεροδρομίου μας. Υπολείπεται σε κάποιες δομές, όπως είναι η σχολική στέγη, που το έχουμε πει πολλές φορές, και για τους νέους γονείς με ευρεφωνηπιακούς σταθμούς, που αυτό είναι μία από τις διεκδικήσεις που θα έχουμε και την επόμενη θητεία. Νομίζω ότι είναι μία πόλη με μία ενδοχώρα, γιατί στο Ηράκλειο έχουμε και τα χωριά μας, με μία ενδοχώρα που μπορεί να κρατήσει τους νέους. Λέτε, η ευκαιρία του Ηρακλείου είναι αυτή την ώρα το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα να τρέξει ουσιαστικά, να πάει μπροστά, να αξιοποιήσει την κάθε ευκαιρία, έτσι όπως το λέτε και έτσι το μεταφράζω, έτσι ώστε να μπορεί να εξελιχθεί πολύ περισσότερο, ναι. Ναι. Από την άλλη όμως, κύριε Αρχοντάκη, δεν κάνει ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάντα προσκόμματα, ότι υπάρχουν πάντα δυσκολίες, ότι υπάρχουν πάντα εκείνα τα γραφειοκρατικά τα οποία μπαίνουν από το κεντρικό κράτος, ακόμα και στο παραπέντε των δημοτικών εκλογών. Ψηφίστηκε και πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος νόμος που φέρνει αλλαγές στη λειτουργία των Δήμων. Τώρα, πώς ξεπερνιούνται όλα αυτά? Εγώ πραγματικά, η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ακόμα και στην προσπάθεια που κάνουμε για την ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών του ελληνικού δημοσίου, θα σας πω και από την προσωπική μου εμπειρία λόγω του επαγγέλματός μας, πολλές φορές είχα πει ότι ανεβάζουμε στον υπολογιστή τη γραφειοκρατία. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να ελιχθούμε τόσο πολύ στη γραφειοκρατία. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά γίνεται μια καλή προσπάθεια. Όσον αφορά το νόμο αυτό, πραγματικά νομίζω ότι ήταν μια άκερη ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, γιατί η δικαιολογία βέβαια είναι ότι θα πρέπει να συμβουλευτούμε και να συνδιαλλαγούμε με τους νέους δημάρχους για τη βελτίωση, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτό έπρεπε να πάει πίσω μετά τις εκλογές, να συνομιλήσουν με τους υποψήφιους δημάρχους και με τους νυν δημάρχους, διότι είναι αυτή η περίοδος που συνυπάρχομαι, αυτό το τρίμηνο περίπου που συνυπάρχει η παλιά με τη νέα δημοτική αρχή, έτσι ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις. Γιατί με την πρώτη ματιά που έριξα, θα σας πω ότι το βρήκα λίγο πρόχειρο. Δηλαδή, καταργεί δοπαυμάει και δικαίει όταν μιλάμε για το Ηράκλειο, και δεν έχει λεπτομερή περιγραφή το πώς αυτά θα λειτουργήσουν πρακτικά. Αυτή τη στιγμή και ο δοπαυμάει και οι δικαίοι έχουν υπαλλήλους ορισμένου χρόνου με ιδιωτικές συμβάσεις. Αυτοί δεν έρχονται στο Δήμο. Ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος. Εάν δεν έρθει προσωπικό στο Δήμο, το να κάνεις μία αντιδημαρχία το δοπαυμάει δεν λέει τίποτα. Με ένα αντιδήμαρχο και 3, 4, 5 εργαζόμενους, όταν θα πρέπει να διαχειριστούν 2.000 αιτήσεις και πλέον. Ναι. Ή τη δικαίη, ας πούμε, που έχει κοινωνικά, που έχει πολιτιστικά, που έχει τόσα άλλα. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Το έχω πει και στον κύριο Καλοκαιρινό. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε προτάσεις και εμείς, η νέα δημοτική αρχή, όποια και αν είναι αυτή. Εγώ ελπίζω και εύχομαι να είναι δική μας. Αλλαγές που θα πρέπει να υπάρξουν για να μπορέσετε να πάτε παρακάτω και για να μπορέσετε να είσαστε και πιο ευέλικτοι και με αμεσότητα σε όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει το Ηράκλειο και ο κάθε δημότης σε όποια γειτονιά και αν βρίσκεται. Μείζον πρόβλημα η καθημερινότητα για εσάς, πιστεύετε? Κυρία Δουλγεράκη, ναι, είναι η καθημερινότητα, η οποία όμως καθημερινότητα δεν είναι μία δράση ή μία λέξη. Καθημερινότητα είναι τα σκουπίδια, είναι το κυκλοφοριακό, είναι το σχέδιο πόλης, είναι τα πεζοδρόμια, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο πολιτισμός και όλα αυτά μαζί είναι πολιτισμός, αν θέλετε. Ναι, πρέπει να φτιάξει καθημερινότητά μας. Ναι, πρέπει να πειθαρχήσουμε όμως και εμείς να ξέρουμε τι θέλουμε, να προσπαθούμε προς αυτό που θέλουμε. Όχι ο κάδος, ναι μεν καθαρός, και να υπάρχει ο κάδος αλλά στο σπίτι του απέναντι και όχι στο δικό μου, ή να παρκάρω εγώ μπροστά στο σπίτι μου αλλά να μην παρκάρει ο απέναντι να μου εμποδίζει το δρόμο. Κάπου πρέπει και εμείς να πειθαρχήσουμε. Είμαστε λίγο απίθαρχοι, το έχω ξαναπεί. Όμως το Ηράκλειο, πιστέψτε με, δεν είναι μία πόλη εγκαταλελειμμένη, διότι ξέρετε ότι προέρχομαι από μία δημοτική αρχή 2
θητιών, γιατί μία πόλη που δεν υποχωρεί πληθυσμιακά αλλά αυξάνεται κάτι σημαίνει, μία πόλη που έχει ψηφιστεί ως ο καλύτερα αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός, κάτι λένε αυτά για την πόλη του Ηρακλείου. Πιστεύω ότι οι Ηρακλειώτες την αγαπάμε την πόλη μας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Εγώ θέλω να πω στους συνδημότες ότι από την παιδεία που είναι η τελευταία αντιδημαρχία που έχω, αυτό που είχα διαπιστώσει και παλιότερα από τη δημοτική περιουσία, έχουμε μεγάλο πρόβλημα σχολικής στέγης. Αυτό έχω πει στον κύριο Καλοκαιρινό ότι θα είναι ένα από τα πρώτα, για μένα δηλαδή είναι και από τα πρώτα που πρέπει να διεκδικήσουμε, που όμως δεν θα έχει άμεσο αποτέλεσμα, γιατί ξέρετε ότι χρειάζεται μια διαδικασία που άπτεται της γραφειοκρατίας που είπαμε προηγουμένως. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει τα οικόπεδα, έχουμε επικαιροποιήσει αρκετές φορές τους χώρους που μπορούν να χτιστούν σχολεία από την εποχή που ήμουν στη δημοτική περιουσία και στην πολεοδομία μετά. Χρήματα θέλουμε που πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Ο Δήμος Ηρακλείου που έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί έτσι όπως πρέπει να αναπτυχθεί, είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το δει μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξή του? Γιατί όλοι μιλάνε, κυρία Αρχοντάκη, για αυτή την κρίσιμη πενταετία με τις πολλές τις ευκαιρίες και τις πολλές τις προκλήσεις. Χρονικά τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Κυρία Δουλγεράκη, εγώ θέλω να σας πω και το άλλο, να ευχηθούμε στην επόμενη δημοτική αρχή να μην συμβούν αυτά που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Από την πανδημία, την οικονομική κρίση, την πανδημία και τους σεισμούς δεν τα ξεχνάμε. Γιατί αυτό ανακόπτει την όποια πορεία έχει χαράξει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνεις μια ιεράρχηση των στόχων, αλλά στη συνέχεια αυτά να ανατραπούν. Εύχομαι όλα να κυλήσουν καλά, ομαλά. Να είστε σίγουροι ότι αν η επόμενη δημοτική αρχή είναι αυτή του Αλέξη Καλοκαιρινού, δεν θα αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Μακάρι να μας δοθούν, μακάρι να υπάρξουν προγράμματα, μακάρι να δοθούν χρήματα. Νομίζω ότι δεν θα αφήσουμε να πέσει τίποτα κάτω. Αυτή είναι η ευχή όλων των Ηρακλειωτών και βέβαια με μια ανάπτυξη η οποία θα είναι της ίδιας ταχύτητας ή κοντά στις ίδιες ταχύτητες από το παραλιακό και αστικό Ηράκλειο μέχρι και τα χωριά του, έτσι, γιατί ο Δήμος είναι μεγάλος. Ο Δήμος είναι μεγάλος, τα χωριά μας έχουν πολύ καλή σύνδεση με το κέντρο της πόλης και νομίζω πια ότι κάποια από αυτά είναι και προάστια της πόλης. Υπάρχουν δυνατότητες στο Ηράκλειο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Είναι ήδη η τέταρτη, με τάση να είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος. Κυρία Αρχοντάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.